Εμείς φυσικά συνεχίσαμε να παρακολουθούμε το θέμα. Είχαμε επικοινωνία προλίγου με στέλεχο στον ανεξάρτητον Ελληνικό νομό, ο οποίος μας είπε πως τελικώς 25 άνθρωποι από τον νομό Εύρου θα κατέβουν για τις προσυνεδριακές διαδικασίες του κόμματος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτοί είναι 13 εκπρόσωποι από την Αλεξανδρούπολη, 4 από το βόρειο τμήμα του νομού, οι 4 πολιτευτές, δηλαδή ο κ. Λελιάτσος, ο κ. Δαδοκμάνης, η κυρία Σταθείο και ο βουλευτής Εύρου, ο κ. Ζουνίδης, καθώς και τέσσερις επικεφαλείς των συντονιστικών επιτροπών του νομού Εύρου. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα. Οι εθελοντές αιμοδότες είναι αυτοί που πρέπει να σηκώσουν στους ώμους την ανάγκη των ελληνικών νοσοκομείων για αίμα, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας να σταματήσει τις εισαγωγές από την Ελβετία. Αυτό κάνει την προσφορά αίματος ακόμη πιο σημαντική και είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης στους κύκλους των εθελοντών αιμοδοτών. Έναν ακόμη σκόπελο στον τομέα της υγείας πρόσθεσε πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας με την απόφασή του να διακόψει την εισαγωγή αίματος από την Ελβετία. Η Ελλάδα εισήγαγε κάθε χρόνο 28.000 μονάδες αίματος, καταβάλλοντας το ποσό των 4,1 εκατομμυρίων ευρώ. Οι μονάδες αυτές πρέπει τώρα να καλυφθούν από την εγχώρια προσφορά, η οποία όμως για το 2012 μειώθηκε κατά 100.000 μονάδες. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου απασχολεί ιδιαίτερα τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών ανά τη χώρα, οι οποίοι από τη μία συμφωνούν ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτάρκης σε αίμα, όμως από την άλλη αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί και η προσφορά. Είναι μια απόφαση της χώρας που μας δάνειζε τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να εξηγήσω αν είναι θέμα οικονομικό ή όχι. Εμείς όμως είναι κάτι που 20 χρόνια τώρα προσπαθούμε να το πετύχουμε. Βέβαια ήρθε την τελευταία στιγμή βεβαιασμένα και θα αναγκαστούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Είναι για μας ένας καινούριος χώρος που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να βρούμε αυτές τις μονάδες που δεν θα έρθουν. Νομίζω πως υπάρχει και η οικονομική διάσταση γύρω πάνω σε αυτό το θέμα, όμως εμείς βλέπουμε την ηθική πλευρά ότι κάθε χώρα θα πρέπει να είναι αυτάρκης από δικά του εθελοντικά προσφερόμενα αίματα. Το θέμα αυτό απασχόλησε και την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δυναμώσουμε τη φωνή μας σε όλη την περιφέρεια και να συζητήσουμε τα θέματα γύρω από το τι χρειάζεται, σε τι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ό,τι αφορά την σχέση των συλλόγων αιμοδοτών και των κέντρων αιμοδοσίας όλης της περιφέρειας. Ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες, σε πρώτη βάση να βοηθήσουμε τους χρονίως πάσχοντες και έπειτα να έχουμε την δυνατότητα για την αυτάρκεια αίματος στη χώρα. Με δεδομένο το νέο ότι οι εισαγωγές αίματος φέτος θα σταματήσουν, πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και σε αυτό το τομέα θα δώσουμε περισσότερο χρόνο. Παράλληλα με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έγινε και η ετήσια Συνέλευση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου, με τη λίστα των θεμάτων να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δωρεά οργάνων, τη δωρεά αιμοπεταλίων και τη δωρεά εμφάλιου αίματος. Βέβαια και όχι μόνο για το αίμα, έχουμε να μιλήσουμε θέματα για το μυαλό των οστών, το εμφάλιο αίμα και ό,τι αφορά τον συνάνθρωπό μας με τον τελευταίο νόμο της δωρεάς οργάνων. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για εμάς τους οργανωμένους εθελοντές που αυτή τη στιγμή ξεκινάει για να υλοποιηθεί.